Μόλις ήρθαμε εδώ, η πρώτη μου σκέψη που μου πέρασε από το μυαλό είναι ότι ήρθαμε εδώ να κάνουμε. Προσπαθώ να συνδέσω τώρα και το γράμμα και το τι μας είπε και ο Μάνος, αλλά ήμουν μπερδεμένη με το τοπίο. Welcome, girls! Τι κάνετε, ε? Καλά! Our amazing top 10. Λοιπόν, όπως έχετε συνειδητοποιήσει, σε κάθε πλατό η αποχώρηση πλέον έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Το έργο για εμάς τους τρεις είναι επίσης πολύ δύσκολο. Αν κρίνουμε στο τελευταίο πλατό, Τάσο, έφυγε η Μαρία. Ναι. Τα πράγματα έχουν αρχίσει και ένα γίνονται... Ένα από τα φαβορί, Γιώργο. Ένα από τα φαβορί. Λοιπόν, σήμερα, κορίτσια, βρίσκεσαι εδώ γιατί πρέπει να κάνουμε τη φωτογράφηση της εβδομάδας και φυσικά δεν θα εμπνευστούμε απλά από το φουτουρισμό. Θα πάρουμε και αναφορές από σχεδιαστές οι οποίοι πραγματικά η ταυτότητά τους ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη. Πάκο Ραμπάν, Κουρέζ, Πιέρ Καρντιάν και ο πολύ αγαπημένος μου Τιέρι Μουγκλέρ, που ήταν και η αφορμή για να ασχοληθώ με τη μόδα όταν ήμουν 12 ετών. Μια πασαρέλα του Μουγκλέρ, ήταν Spring Summer 1983, που βγήκαν τα κορίτσια έξω με ένα φουτουριστικό τρόπο, σαν μπιμπελό, σαν κούκλες ντυμένες μέσα σε τούλια, με αληθινά πουλιά μέσα σε κλουβιά και κάνουν ένα performance στο catwalk, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία. Ήταν ουσιαστικά αυτός που πήρε το future των 60s και το έφερε κυριολεκτικά στο 2100. Διάστημα, φουτουρισμός, μόδα. Sci-fi, βέβαια. Είναι ένας έρωτας ο οποίος κρατάει χρόνια. Είναι ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε στα 60s. Έχει περάσει ακόμα και στο κομμάτι της αρχιτεκτονικής, ακόμα και σε σπίτια. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, interior design. Συγκεκριμένα θυμάμαι, έχω πάει σε ένα από αυτά τα σπίτια. Είχα την τύχη και την τιμή να βρεθώ σε ένα από αυτά τα σπίτια. Σπίτι του Pierre Gardin στις Κάνες για μια φωτογράφηση. Που ήταν, αυτό είναι φανταστικό. Ναι. Για τα καλύτερα σπίτια που υπάρχουν παγκοσμίως. Τάσο μου. Λοιπόν, σήμερα η φωτογράφηση έχει να κάνει με μια καμπάνια και θα είναι μια καμπάνια μιας πολύ αγαπημένης μας εταιρείας για τα κοσμήματα York Jensen. Και φυσικά είναι μεγάλη μας χαρά γιατί ξέρετε ότι και η νικήτρια θα πάρει έπαθλο κοσμήματα αυτής της καταπληκτικής εταιρείας. Θα φορέσετε ρούχα μιας Ελληνίδας σχεδιάστριας τα οποία είναι εμπνευσμένα από το φουτουρισμό. Μεταλλικά χρώματα, σκληρές σιλουέτες, έντονα υφάσματα, ρούχα τα οποία πραγματικά σας πάνε στο μέλλον. Όμως, έχετε μια πολύ μεγάλη δυσκολία σήμερα, γιατί σήμερα, κορίτσια, θα μάθετε πραγματικά τι σημαίνει να είσαι έμπειρο μοντέλο. Αυτό είναι το ένα challenge, άρα θα πρέπει να μπορέσετε να λειτουργήσετε σε αυτά τα φορέματα ως Jedis. Και γιατί λέω Jedis από το Star Wars, γιατί θα κρατάτε φωτόσπαθα. Λοιπόν, φωτοσωλήνες και φωτόσπαθα. Αλλά δεν Γιώργο, τα φωτόσπαθα δεν είναι διακοσμητικά. Την ώρα της λήψης κρατάτε τα φωτόσπαθα και φωτίζετε ανάλογα για να κάνουμε τα κοντινά πλάνα της καμπάνιας κοσμημάτων York Jensen. Πολύ έξυπνο και πολύ δύσκολο κατευθείαν. Μόνο ένα έμπειρο μοντέλο που έχει και αντίληψη μπορεί και πρέπει να καταλαβαίνει πού βρίσκεται το φως και αναλόγως να κινείται στο χώρο του σετ. Και μιας και μιλάμε για το σετ, ας περάσουμε και λίγο στο διατάφτα. Ακριβώς. Καθότι στο τελευταίο πλατό νικήτρια ήταν η Μύρια. Οπότε, Μύρια. Ελάτε μπροστά. Έλα μπροστά, Μύρια. Που έχεις το αδβαντάζ. Πώς νιώθεις που έχεις το αδβαντάζ που είναι η πρώτη φωτογράφηση of the top 10? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι ακόμα εδώ, αλλά δεν εκπλήρωσα ακόμα το σκοπό μου. Θέλω να φτάσω και στην πεντάδα και ακόμα παραπάνω. Μπράβο. Λοιπόν, μιας και έχουμε πάει στη δεκάδα, θέλω να σου πω ότι το σημερινό αβαντάζ είναι τρομερά δυνατό όπλο στα χέρια σου. Ναι. Το αβαντάζ λοιπόν είναι το εξής. Στα μισά της φωτογράφησης έχεις το δικαίωμα να σταματήσεις, να έρθεις εκεί που θα είμαστε οι τρεις μας, να δεις τις εικόνες σου και αναλόγως, αφού έχεις μία εικόνα, πλήρη εικόνα του τι κάνεις, να ξεκινήσεις τις διορθώσεις. Σε όλο το χρόνο να προσθέσω τον οποίο θα βρίσκεσαι στο σετ, μπορείς να μας ζητάς στο 100% οποιαδήποτε βοήθεια θέλεις. Τέλεια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις... Με λίγα λόγια, ναι. Είμαστε στις υπηρεσίες σου σήμερα. Ναι. Wow. Εμείς θα είμαστε εδώ για σένα και μπορείς να ρωτάς ό,τι θες. Τέλεια. Το αβαντάζ αυτό που πήρε η Μύρια σήμερα ήταν πολύ ωραίο. Είναι πολύ δύσκολο να δουλεύεις και να χειρίζεσαι τα φώτα μόνη σου. Οπότε θεωρώ πως με αυτό το αβαντάζ δεν δικαιούται να μην πάει καλά. Δεν γίνεται. Πολλές φορές
Έχετε αμφισβητήσει τις φωτογραφίες που έχουν έρθει στο πλατό. Και νομίζω, Γιώργο, νομίζω ότι σήμερα πρέπει λίγο να πάρουν ένα δωράκι. Πες τους, λοιπόν, Γιώργο μου, τι θα γίνει. Λοιπόν, τρεις κοπέλες από εσάς, αφού ολοκληρώσετε το σετ σας, πρέπει να έρθετε και εντός ενός λεπτού να δείτε όλες τις εικόνες τις οποίες έχετε δώσει και να επιλέξετε εκείνη την οποία θα έρθει στο πλατό μπροστά σε εμάς τους τρεις κριτές. Παίρνω τα λόγια μου. Ένα χειροκρότημα. Βλέπω καλά. Τα τζαμαντάζ περίμενα να ήταν δύο, ήταν τρία τελικά. Στενεύει ο κύκλος, οπότε νομίζω τώρα ξεκινάει το παιχνίδι βάσει στρατηγικής.